32 Έλληνες και 10 Ιταλοί σκητσογράφοι σογραφίζουν, σκιτσάρουν για τη δημοκρατία. Είναι η τέταρτη συνεχή χρονιά που λέει η λέσχη των Ελλήνων γελιογράφων στέλνει μηνύματα για τη δημοκρατία. Να δούμε. Η άνοδος της ακροδεξιάς, οι σχέσεις των θεσμών και το πλαίσιο λειτουργίας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάχρηση εξουσίας, η λογοκρισία και η παραπληροφόρηση στα μίντια είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θίγουν μέσα από την έκθεση με τίτλο «Democrisis, Δημοκρατία σε κρίση, οι Έλληνες γελιογράφοι», οι οποίοι φέτος φιλοξενούν συναδέλφους τους από την Ιταλία. Συμμετέχουν 32 Έλληνες γελιογράφοι με 108 σκίτσα και συμμετέχουν και 10 Ιταλοί. Με 58 σκίτσα. Τρεις εκπρόσωποι, δύο της νεότερης γενιάς, πολύ σημαντικοί δημιουργοί, ο Τζιοβάνι Σορσινέλη και η Νάρντι. Και αυτό που μας δίνει μεγάλη χαρά είναι ότι ένας θρύλος της γελιογραφίας, της ιταλικής γελιογραφίας και της διεθνούς γελιογραφίας, ο Αλτάν, είναι μαζί μας. Mi dà preoccupazione la tendenza che non è in un paese solo, ma ormai in molti paesi dell'Europa, a tornare indietro, a dimenticare che abbiamo dei valori importanti che abbiamo conquistato e dobbiamo difendere. Την έκθεση που γίνεται στο χώρο του Μετρό Συντάγματος εγκαινίασε ο πρόεδρος της Βουλής.